Καλησπέρα, όπως βλέπετε πίσω μου βρισκόμαστε στους Μήλους Κρανιδίου. Το κρανίδι η θέα του είναι μαγευτική και έχουμε μια μεγάλη έκπληξη για εσάς, τους αναγνώστες του Σπόρο Ερμιονίδα και του Εικονοσκοπείου. Θα παρακαλέσω τον καλεσμένο μας να έρθει, είμαι σίγουρος ότι κάπου τον έχετε δει. Είναι ο Γιώργος ο Βασιλής. Εδώ μου. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις? Καλά, τα συγχαρητήρια τα δικά μας και όλες τις επαρχές για την πορεία στο Masterchef. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να τιμήσω φυσικά και τον τόπο μας. Από την πρώτη οντισιόν, δεν εξέπληξες ευχάριστα μόνο τους συμπατριώτες σου. Αν μπεις στο YouTube, η εμφάνισή σου, η πρώτη οντισιόν, συνοδεύτηκε και από χιλιάδες views και από κολακευτικά σχόλια του κόσμου. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πώς είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστεί κάποιος χωρίς να αποκτήσει μια λαζονία. Πόσο εύκολο είναι να παραμείνει ταπεινός και προσγειωμένος? Ο κόσμος με αγκάλιασε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, από την οντισιόν. Είναι δύσκολο να το κρατήσεις αυτό. Θέλει προσπάθεια, θέλει αυτοσυγκράτηση, θέλει να πιστεύεις στον εαυτό σου και να μην παίρνεις εύκολα αέρα. Η αποδοχή που έχεις συναντήσει εντός και εκτός Ερμιονίδας, την περίμενες? Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση την αποδοχή αυτή, την αγάπη του κόσμου, μηνύματα συνέχεια. Μπορώ να πω ότι το τηλέφωνό μου ακόμα και τώρα δεν έχει σταματήσει. Στον δρόμο παιδάκια, μεγάλοι άνθρωποι να με συγχαίρουν συνέχεια. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και το πολύ όμορφο. Από όλη σου αυτή την εμπειρία, τι είναι αυτά τα στοιχεία, το στοιχείο ή τα στοιχεία τα οποία κέρδισες? Φυσικά κέρδισα πολύ μαγειρική, πολλά πράγματα καινούρια, γιατί είχα και μία απουσία 8 ετών. Κέρδισα φίλους, κέρδισα γνωριμίες και με ανθρώπους της δουλειάς μου, αλλά κέρδισα και την αγάπη του κόσμου. Τώρα που είπες για φίλους, θα σου αναφέρω ονόματα που βλέπαμε ότι ήσουν πιο κοντά σε σχέση με τους άλλους παίχτες. Να μου πεις, Χρήστος Γλωσσίδης. Χριστάρας, δύναμη, πολύ δυνατός μαγείρας, καλό παιδί. Πάρα πολύ παρέα κάναμε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ να πω αρνητικό λόγο για τον Χρήστο. Δημήτρης Τσίκυλης. Μιτσάρας, το παιδί με το μουστάκι. Ο άνθρωπος που μας έκανε να χαιρόμαστε, να γελάμε κάθε μέρα με τα αστεία του, με την πλάκα του. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Σελίμ. Σελίμαρος, το καλύτερο κεμπάπ της Ελλάδος. Σελίμ από τα πολύ καλά παιδιά, από τους πολύ καλούς. Φυσικά έχω πάει από τους πολύ καλούς φίλους, φυσικά έχω πάει και στο μαγαζί του. Δυνατός και πολύ καλός άνθρωπος. Σάββας Λιχανίδης. Σάββας, ένας δυνατός μαγειράς, ένας άνθρωπος που θα κάνει την έκπληξή του πιστεύω σε λίγο καιρό στη μαγειρική. Έχει πολλές ιδέες, έχει πολύ φαντασία, θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Και για το τέλος αφήσαμε τους τρεις, εκτός από τον Χρήστο τον Γλωσσίδη, ήταν ο Τιμολέων ο νικητής και ο Αργύρης Αγλαμίσης. Για αυτούς τι έχεις να πεις? Γιατί αποδείχθηκαν ότι ήταν μέσα στους καλύτερους σεφ. Εσύ έφτασες στην πεντάδα, ήσουν μέσα στους πέντε καλύτερους σεφ. Εγώ προσπάθησα να κάνω το καλύτερο, έφτασα στην πεντάδα. Μπορώ να πω ότι πήγα πάρα πολύ καλά μέχρι εκεί. Φυσικά πιο μπροστά από μένα ήταν και ο Αργύρης Αγλαμίσης, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Από κοντά, από εδώ, έτσι, είναι από τον Κοσμά ο Αργύρης, καλός, πολύ καλός μάγειρας, εγώ μπορώ να πω ότι τον περίμενα και στο τελικό, δυνατός, φυσικά και ο Τιμολέων, άξιος νικητής, μαγείρεψε καλά, προσπάθησε, πάλεψε, έκανε το καλύτερο και κέρδισε για το διαγωνισμό. Στεναχωρήθηκες που δεν κέρδισε ο Χρήστος ο Γλωσσίδης, δεδομένου ότι ήσασταν πιο κοντά? Ήθελα Χριστάρα, το είπα από την αρχή, το δήλωσα. Όμως σε αυτό το διαγωνισμό κερδίζει πρώτα απ' όλα η μαγειρική. Και γι' αυτό ο καλύτερος εκείνης της ημέρας και ο πιο αφοσιωμένος κέρδισε. Γιώργο, πιστεύεις ότι σου στήχησε θα μπορούσε να έχεις φτάσει και πιο ψηλότερα, ίσως και στον τελικό, ίσως και στη νίκη, εάν δεν είχες αυτή την οκταετή αποχή από τις κουζίνες? Φυσικά ότι αφήνει, σε αφήνει. Οπότε άφησα πάρα πολύ καιρό τη μαγειρική. Πίστευα ότι ίσως έφευγα και πριν τους πέντε, αλλά με πολλή προσπάθεια έφυγα στους πέντε. Πιστεύω ότι αν δεν είχα αφήσει τη μαγειρική θα ήμουν πολύ καλύτερα τώρα. Δηλαδή και στον τελικό? Ναι, νομίζω ότι θα ήμουν στον τελικό αν δεν την είχα αφήσει. Αυτό η απάντησή σου μου δείχνει ότι πιστεύεις στις μαγειρικές σου ικανότητες. Και στην οντισιόν μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν το ήξερα και πιστεύω ότι και πολλοί δεν το γνωρίζανε, ότι είχες δουλέψει σε εστιατόριο με δύο αστέρια Μισελέν.
Και αυτό είχε σχολιαστεί μεταξύ των κριτών. Φυσικά είχε σχολιαστεί. Εδώ να πω ότι πολλοί κόσμος δεν ήξερε για τις μαγειρικές μου ικανότητες. Δεν είμαι άνθρωπος που διατυμπανίζω και λέω ότι εγώ ξέρω αυτό, εγώ κάνω αυτό. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό, ασχολούμαι με το τρέξιμο. Η περιοχή εδώ με γνώριζε σαν τον Γιώργο που τρέχει σε μαραθωνίους. Τώρα είδε και μια άλλη πλευρά του εαυτού μου. Την αγάπη που έχω για τη μαγειρική, αυτό που μου αρέσει και αγαπώ να κάνω. Ο Κουτσόπουλος, θα το έχεις δει φαντάζομαι το βίντεο, αφού τελείωσε η οντισιόν, που τελικά σε έβαλε μέσα στο παιχνίδι στο MasterChef, είπε στους υπόλοιπους κριτές, τον Πάνο τον Ιωαννίδη και τον Κοντιζά, ότι το παιδί αυτό έχει τρέλα στο μάτι και τη μαγειρική και δεν μπορεί να μπω στον πειρασμό. Έχεις αυτή την τρέλα? Νομίζω ότι για να κάνεις τόσες θυσίες, όπως μετά από μια εποχή 8 ετών να ξαναγυρίσω στη μαγειρική, για να κάνεις αυτές τις θυσίες λοιπόν να έρθεις πάλι πίσω, σημαίνει ότι έχεις μια τρέλα. Εγώ θεωρώ ότι έχω τρέλα μεγάλη, αυτή την είδε την τρέλα μου ο κύριος Κουτσόπουλος, οπότε ήταν κάτι καλό αυτό. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη μαγειρική, πριν πόσα χρόνια και πόσα χρόνια δούλεψες? Εδώ θα έρθω και θα πω ότι ξεκίνησα τη μαγειρική από πολύ μικρός. Στο σπίτι οι πρώτες μου εικόνες ήταν με τη γιαγιά μου, με τη μητέρα μου που μαγείρευε. Μετά, όπως μπήκαμε όλοι στη δικασία να ψάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, μου άρεσε. Πριν πάω στη σχολή, πήγα στο στρατό, ήμουν στην κουζίνα μέσα και είδα ότι εκεί που όλοι φεύγανε, εγώ ήθελα να μείνω και να μαγειρέψω. Οπότε ξεκίνησα να πάω και σε μια σχολή. Δούλεψα κάποια χρόνια εδώ στην περιοχή μας, σε ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί που μου άνοιξε εμένα τα φτερά. Φυσικά είναι η ρότα του Γιάννη του Κοντογιάννη, ένα πολύ καλό μαγαζί. Και ο Γιάννης ήταν ένας εξαιρετός άνθρωπος. Μετά πήγα στο Παρίσι. Δούλεψα 5 χρόνια εκεί και συνέχισα στη Σπονδή και σε άλλα μεγάλα εστιατόρια στην Αθήνα. Τώρα, μετά από αυτήν την εμπειρία σου, όχι τόσο στις κουζίνες, μιλάω για τώρα, μιλάω για την τηλεοπτική εμπειρία σου, την αναγνωρισιμότητα που έχεις κερδίσει, σκοπεύεις να γυρίσεις πάλι στην κουζίνα? Το είπα και μόλις με ρωτήσαν και κριτές, μόλις μου κάνετε την ερώτηση αν θα γυρίσω ή όχι, φυσικά θα γυρίσω στην κουζίνα. Είναι ένα μικρόβιο που με τρώει, είναι μια αρρώστια, η τρέλα που με κυνηγάει και δεν θέλω να την αφήσω πια. Δέχτηκες και προτάσεις από όλο αυτό? Και από τον κύριο Κουτσόπουλο και από... Δέχτηκα από τον κύριο Παμπόρη, έναν πολύ καλό σεφ, και από τον κύριο Κουτσόπουλο φυσικά τον κριτή μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι λέει για τις μαγειρικές σου ικανότητες. Μεγάλη μου τιμή πρώτα απ' όλα, έκριναν και κατάλαβαν τι αξίζω στην κουζίνα. Σπάνια γίνονται προτάσεις και στην κάμερα, οπότε αυτό εμένα μου δίνει περισσότερη όθηση να μην αφήσω τη μαγειρική για να συνεχίσω. Θα συνεχίσεις εδώ, στην Αθήνα, ή σκέφτεσαι πάλι εξωτερικό? Σκέφτομαι να... Δεν ξέρω ακόμα, τα πλάνα μου δεν τα έχω οργανώσει ακόμα καλά. Το σίγουρο είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξαναμπω στην κουζίνα. Είδαμε, θα επιμείνω στην οντισιόν, ότι εντυπωσίασε τους κριτές με τοπικά προϊόντα, με το ελαιόλαδο και με τις γαρίδες κοιλάδες. Φυσικά, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο. Πόσο σημαντικό είναι, διότι έχουμε εκτός από το ελαιόλαδο ασυναγόνες τα αγροτικά προϊόντα, πόσο σημαντικό είναι να προβληθεί ο τόπος από αυτά? Έχουμε προβληθεί αυτά τα προϊόντα όπως αξίζει ή χρειάζεται να γίνουν και παραπάνω βήματα? Μπορώ να πω ότι πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Ο καθένας μας έχει την υποχρέωση, θα το πω ακριβώς έτσι, έχει την υποχρέωση όταν του δίνεται ευκαιρία να διαφημίσει τον τόπο του. Εγώ αυτό έκανα από πριν το MasterChef και κατά τη διάρκεια, αλλά και τώρα θα το κάνω. Έχουμε μια φανταστική περιοχή, όμορφη περιοχή. Έχουμε πρώτες ύλες που τη ζηλεύει όλη η Ελλάδα. Το ελαιόλαδο φυσικά είναι το νούμερο ένα, οι γαρίδες είναι φανταστικές, όλη η Ελλάδα θέλει τις γαρίδες κοιλάδος, θησαυρός της θάλασσας. Πρέπει να βγάζουμε προς τα έξω τις καλές μας πρώτες ύλες και να διαφημίζουμε τον τόπο μας, όλοι μας. Τώρα, 2 Ιουνίου έχεις μια εμφάνιση στο ΠΗ, στο Κρανίδι. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος που θα έρθει? Εκεί θα κάνουμε μια βραδιά, την οποία, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Τάσο τον Πουλή που μου κάνει την πρόταση, θα συζητήσουμε για την πορεία μου στο MasterChef και θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε, και πιστεύω με επιτυχία, τα κοκτέιλ με κάποια φαγητά που θα έχω φτιάξει εγώ. Την παρέα σου στο MasterChef, τους μαγειρικούς σου φίλους, θα τους καλέσει εδώ? Έχετε συζητήσει για την επαρχία, θα έρθουν? Οι μαγειρικοί μου φίλοι θα έρθουν,
Φυσικά. Οπότε τώρα να περιμένουμε εκπλήξεις. Εκπλήξεις θα περιμένουμε. Εκπλήξεις θα περιμένετε σίγουρα. Θα έρθουν τα παιδιά, σχεδόν όλοι. Μέχρι και το Σελίμ θα φέρω το φίλο, γιατί θέλει να δει την περιοχή. Σελίμ, Σάββας, Χρήστος, Δημήτρης, όλοι θα περάσουν από εδώ. Και ο Τιμολέων και ο Αργύρης, όλοι θα περάσουν. Όλα τα παιδιά. Θα πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλό. Θα κάνουμε κάποια καλά event εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε ή ακόμα είσαι σε συζητήσεις? Όλα είναι υπό συζήτηση. Τα μαγειρεύουμε καλά για να μπορούμε να τα προσφέρουμε σωστά στον κόσμο το δικό μας εδώ. Εκτός από την αναγνωρισιμότητα, εάν σου ζητούσαν να ξανασυμμετάχεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι, θα δήλωνες πάλι συμμετοχή? Και το ρωτάω αυτό διότι έγινε ένας θόρυβος ότι έγινε το παιχνίδι reality. Και γι' αυτό ο Δημήτρης ο Σκαρμούτσος, ένας σεφ που έχει συνδυάσει το όνομά του με το MasterChef, δήλωσε αποχώρηση. Τα είδες σε αυτά τα στοιχεία? Δεν μπορώ να πω ότι είναι reality. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε διαγωνιζόμενος που θα μπει, για μένα είναι ένας διαγωνισμός, ο κάθε διαγωνιζόμενος που θα μπει μέσα θα βγάλει τον εαυτό του. Αυτό κάνει ο καθένας, θα μαγειρέψει, θα βγάλει αυτό που είναι και μετά θα αποχωρήσει. Για μένα δεν είναι ένας τύπος reality, για μένα είναι ένας διαγωνισμός μαγειρίγης. Η καλύτερη σου εμπειρία από το MasterChef και η χειρότερη σου στιγμή? Χειρότερη μου στιγμή, εντάξει, εμένα η χειρότερη μου στιγμή ήταν ότι μου έλειπε πολύ η οικογένειά μου. Ήμουν 4 μήνες και κάτι μέρες εκεί, χωρίς να έχω δίπλα την κόρη μου και τη γυναίκα μου. Αυτό για μένα ήταν από τις χειρότερες στιγμές. Καλύτερες στιγμές ήταν πάρα πολλές. Όταν πρώτα απ' όλα όταν έπαιρνα τα εύσημα από τους κριτές, ήταν από τις καλύτερες στιγμές. Ένα πολύ ωραίο επεισόδιο ήταν όταν ήρθαν οι δικοί μας στο πλατό, στην κουζίνα του MasterChef και μαγειρέψαμε μαζί. Αυτό ήταν επεισόδιο που βγήκαν τα συναισθήματα και κάναμε και πολύ καλύτερα πιάτα. Μιας και έχεις συνδεθεί μαγειρικά με τη Γαλλία. Ναι. Πώς ένιωσες όταν δεχθήκατε τα συγχαρητήρια του Γάλλου πρέσβη σε εκείνο το τρομερό επεισόδιο που μαγειρέψατε για τη Γαλλική πρεσβεία? Και όχι μόνο δεχθήκατε συγχαρητήρια, είπε ο Γάλλος πρέσβης ότι θα χρησιμοποιήσει ένα από τα πιάτα σας στο μενού. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Βασικά, όταν μπήκαμε, όταν πάτησα το πόδι μου στην πρεσβεία της Γαλλίας, εγώ ένιωσα σαν το σπίτι μου. Άκουσα γαλλικά, γνώριμα για μένα. Νόμιζα ότι ήμουν στο Παρίσι, σε μία όαση μες στην Αθήνα. Νόμιζα ότι ήμουν στο Παρίσι. Πολύ χαρούμενος που ο κύριος πρέσβης μας είπε ότι κάποιο πιάτο θα το χρησιμοποιήσει στο μενού του. Και μας πήγαν όλα πολύ καλά εκεί. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο, αλλά δώσαμε το 110% όλοι μας και κάναμε καλή δουλειά. Πήρατε και τα εύσημα από τους κριτές? Τα εύσημα από τους κριτές σε αυτή την εξωτερική, ναι, φυσικά μας τα έδωσαν, γιατί κάναμε πολύ καλή δουλειά. Τώρα, τα γυρίσματα, γιατί διήρκησε η παραγωγή, ήταν παραγωγή που διήρκησε για πολλούς μήνες. Ναι. Πόσες ώρες την ημέρα σας τρώγανε τα γυρίσματα? Ήταν πολλές οι ώρες. Μπορεί να διαρκούσε και μία μέρα ένα επεισόδιο και μία μισή, αναλόγως τις απαιτήσεις που έχει. Μέχρι που να κάνουμε σωστά τη μαγειρική μας, μέχρι που να βγάλουμε σωστά αυτό που πρέπει. Οι στιγμές εκείνες, δηλαδή, που καλείσαι σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 40-45-50-60 λεπτά, να βγάλεις ένα πιάτο που το πιάτο αυτό γνωρίζει ότι παίζει την παραμονή σου αυτό το παιχνίδι. Πόσο εύκολο ήταν να το διαχειριστείς? Γιατί εκτός από μία εποχή που έχεις 8 χρονιές, διαθέτεις και μεγάλη εμπειρία στην κουζίνα. Πόσο εύκολο ήταν αυτό? Αυτό δεν μπορείς να το πεις πολύ εύκολο. Βασικά, μέχρι πριν ξεκινήσει ο χρόνος, υπάρχει άγχος. Από τη στιγμή που θα μπεις στην κουζίνα και θα ξεκινήσεις να μαγειρέψεις, πρέπει να φύγει το άγχος, να οργανώσεις τις δουλειές που πρέπει να κάνεις και να ξεκινήσεις. Αν δεν το κάνεις αυτό, το έχεις χάσει. Οπότε ξεχνάς το άγχος με το που λέμε 3-2-1 και ξεκινάς να μαγειρεύεις. Τώρα για το τέλος, δεν ξέρω αν θα ήθελες να μας πεις κάτι για το τέλος. Θα ήθελα στην επαρχία, στους συμπατριώτες σου που σε αγαπήσανε, σε στηρίξανε και ήταν περήφανοι για σένα και μας έκανες περήφανα σαν περιοχή, το μήνυμά σου που θα ήθελες να τους πεις? Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την τόσο μεγάλη αγάπη που μου έδωσαν. Ένιωθα ότι με στήριζαν, το ένιωθα αυτό, και όταν βγήκα από τα θετικά τους σχόλια κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Και να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε το όνειρό μας. Κάποια στιγμή μπορεί για το χύψη λόγο να το αφήσουμε, κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναπιάσουμε και να το συνεχίσουμε. Οπότε η μαγειρική για σένα είναι όνειρο ή κάτι άλλο? Η μαγειρική για μένα είναι πάρα πολλά πράγματα. Η μαγειρική για μένα είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι πάθος, είναι η ζωή μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε καλή
επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στο μέλλον στο θέμα της μαγειρικής και μια καριέρα όπως την έχεις φανταστεί. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω για όλα και πιστεύω να τα ξαναπούμε σύντομα με τα νέα μου πράγματα που σκεφτόμαι να κάνω για την περιοχή μας. Και για το τέλος, μια συνταγή. Ένα φαγητό. Ένα φαγητό. Μια συνταγή για τους αυτούς που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε μέσα πολύ αγάπη, πάθος, έρωτα και θα βγει το καλύτερο πιάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιώργο. Ευχαριστώ Μιλτό μου. Να είσαι καλά, μπορεί μου.